1.247 τουρίστες που είχαν κλείσει πακέτο διακοπών με την Thomas Cook θα αναχωρήσουν σήμερα και 436 αύριο για το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις 8 συνολικά πτήσεις που θα γίνουν από το Ηράκλειο σε μέρα και ώρα ίδια με αυτές που έλεγε το πρόγραμμά τους. Με άλλες όμως αεροπορικές εταιρείες και με τη μέρημνα του ασφαλιστικού οργανισμού μετά την κατάρρευση του τουριστικού κολοσσού. Το είχαν μελετήσει οι Εγγλέζοι από αρκετό καιρό, οπότε δεν θα υπάρξει καμία ούτε ανησυχία για τον κόσμο, αλλά ούτε και οργανωτική δυσλειτουργία. Την Πέμπτη θα αναχωρήσουν 618 συνολικά άτομα, με τη διαδικασία του επαναπατρισμού τους να δείχνει μέχρι στιγμής ότι δεν θα εμφανίσει προβλήματα. Thomas Cook τελείωσε από σήμερα. Mm-hmm. Για να σας δώσω να καταλάβετε, περιμέναμε γύρω στα 300-350 άτομα σήμερα από Γερμανία, από Γαλλία και Βέλγιο, και πρέπει να έρθαν καμιά δεκαπενταριά. Συστήνουν οι πράκτορες στο εξωτερικό, οι πρώην πράκτορες της Thomas Cook, να μην ταξιδέψουν προς προορισμούς εφόσον έχει πτωχεύσει ο τουριστικός οργανισμός Thomas Cook. Άλλωστε, από χθες βρίσκονται άτομα του ασφαλιστικού οργανισμού στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου, όπως επίσης άτομα από το προξενείο και την πρεσβεία, προκειμένου να δώσουν τις οδηγίες και τη βοήθεια που τυχόν χρειαστούν οι τελευταίοι επί της ουσίας πελάτες της Thomas Cook από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Κρήτη μετά από αρκετές δεκαετίες. Περίπου να ξέρετε ότι τα κρεβάτια ήταν γύρω στις 50 με 60 χιλιάδες κρεβάτια, είχε ο Thomas Cook, που είναι το νούμερο μεγάλο. Στην Κρήτη μόνο. Και υπάρχουν και ξενοδοχεία τα οποία ήταν αποκλειστικότητα, όπως ήταν όλα τα Sentito, τα Smartline, τα Casa Cook, τα Cooks, που ήταν αρκετά πολλά ξενοδοχεία, πάνω δεκάδες ξενοδοχεία που ήταν αποκλειστικότητα του Thomas Cook. Οι πτήσεις από το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης ξεκινούν στις 9 και 4. Η δεύτερη πτήση στις 9 και 40, η επόμενη στις 10 και 25, ενώ στη συνέχεια οι πτήσεις που θα εκτελεστούν είναι στις 11, στις 11 και μισή, η επόμενη στη 1 και 5 μετά τα μεσάνυχτα και αύριο στις 2 και 10 το μεσημέρι, ενώ η τελευταία για το διήμερο αύριο το βράδυ στις 10 και 4. Η αγγλική κυβέρνηση μας διαβεβαίωσε ότι η διαμονή θα είναι τακτοποιημένη και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Οπότε δεν ανησυχώ και θα απολαύσω τις διακοπές μου στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε πολλά. Το μόνο που διάβασα και ξέρω είναι ότι ο Thomas Cook χρεοκόπησε. Έχουμε 40 ξενοδοχεία στην περιοχή εδώ. Το ποσό ανέστε περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Και ό,τι καταλαβαίνετε, τις δυσκολίες των ξενοδόχων, των συναδέλφων. Και ενώ οι κλειδονισμοί είναι σε εξέλιξη και το μέγεθος της απώλειας ακόμη διερευνήσιμο, ο Περιφερειάρχης σε συνάντηση με τον Υπουργό Τουρισμού ζήτησε να ληφθούν άμεσα μέτρα για όσους υπέστησαν απώλειες. Αύριο άλλωστε στην Περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη παρουσία των τουριστικών φορέων του νησιού. Να δούμε πώς θα ενώσουμε δυνάμεις για να έχουμε τις λιγότερο δυνατόν απώλειες. Εάν φύγουν από την αγορά τα αεροπλάνα αυτά και συνυπολογίζοντας πόσες αεροπορικές εταιρείες έχουν κλείσει τα τελευταία χρόνια. Είναι 11 οι αεροπορικές εταιρείες τουριστικές που έχουν κλείσει τα τελευταία 6 χρόνια και επηρέασαν τα κρητικά αεροδρόμια. Εννοείται, και αν θα βάλουμε και τα Boeing τα 737 MAX τα οποία είναι καθυλωμένα, εντείνεται το πρόβλημα. Αίσθηση έχει προκαλέσει η αντίθεση που αποκαλύφθηκε χθες μετά τις δηλώσεις του αερολιμενάρχη Ηρακλείου, ο οποίος είπε ότι πριν από 1,5 μήνα είχαν φτάσει άτομα της εταιρείας για να συζητήσουν επί του πρακτέου πώς θα αντιμετωπίσουν την πιθανότητα κατάρρευσης, τη στιγμή που κορυφαία στελέχη του τουριστικού κολοσσού έκαναν επαφές με την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού της Ελλάδας, ζητώντας την ενίσχυση της συνεργασίας. Είχαν ήδη προετοιμαστεί, φανταστείτε ότι είχαν έρθει στο γραφείο πριν από 1,5 μήνα περίπου, να δούνε αν συμβεί κάτι, πώς θα μπορέσουμε να διώξουμε όλο αυτόν τον κόσμο. Είχαν γίνει προσυνεννοήσεις δηλαδή, ότι αν τυχόν δεν πήγαιναν καλά οι συνομιλίες σε επίπεδο μετόχων και τα λοιπά, τραπεζών, τι θα κάναμε για όλο αυτόν τον κόσμο. Είναι ένα ντόμινο. Ακολουθεί το ένα το άλλο και κανείς δεν ξέρει τα αποτελέσματα. Και είναι αυθαίρετο να ακούω 100 εκατομμύρια ή 80 εκατομμύρια. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε τώρα
αριθμούς. Είναι ανεύθυνο. Η επόμενη μέρα βρίσκει παγωμένη την αγορά. Ο επαναπροσδιορισμός των πακέτων και των συμβολέων θεωρείται βέβαιος, όπως επίσης και οι νέοι παίχτες που θα προκύψουν και θα διεκδικήσουν μερίδιο από τα συμβόλαια που έκλεινε η Thomas Cook σε όλο τον κόσμο. Το μονοπόλιο είναι πολύ κοντά με το ολιγοπόλιο. Κατά συνέπεια, ένας παίχτης παραπάνω στο διεθνές στερέωμα βελτιώνει τις συνθήκες ανταγωνισμού, εξαφανίζει τάσεις μονομανικές από τους άλλους tour operator. Τον θέλουμε τον παίχτη παραπάνω, διότι οι συνθήκες του ελληνικού τουρισμού είναι προς αυτή την κατεύθυνση θετικές.